πάντα ότι ο αγροτουρισμός είναι ένας τουρισμός τον οποίο επιζητούν. Υπάρχει μια μεγάλη γάμα ανθρώπων που επιζητά αυτό το πράγμα. Βεβαίως, είναι ένας διαφορετικός τρόπος τουρισμού που εμείς από την πρώτη στιγμή έχουμε σταθεί δίπλα σε όλους τους φορείς του αγροτουρισμού και γι' αυτό κάναμε και το πρώτο συνέδριο της Ευρώπης εδώ στην Κρήτη πριν από ένα χρόνο. Σήμερα, σε συνεργασία με το επιμελητήριο που γίνεται αυτή και με άλλες περιοχές της Ευρώπης, θέλουμε να αναδείξουμε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά ενός διαφορετικού μοντέλου τουρισμού, όπως είναι ο αγροτικός τουρισμός. Πρέπει να δούμε την ιστορία μας, την παράδοσή μας, να δούμε τα χωριά μας, να δούμε τα προϊόντα μας, να δούμε όλες αυτές τις διαφορές που μας κάνουν καλύτερους από πολλές άλλες περιοχές της Ευρώπης. Θεωρώ λοιπόν ότι η Κρήτη προσφέρεται για ένα διαφορετικό μοντέλο τουρισμού, γιατί επενδύουμε πάντα και στην άλλη μορφή του τουρισμού, του καλοκαιρινού τουρισμού, όμως ένα ποσοστό αρκετά μεγάλο έρχεται και για ένα διαφορετικό μοντέλο τουρισμού. Επίσης πρέπει να δούμε τον διατροφικό τουρισμό και γι' αυτό εμείς έχουμε πει ότι το 2014 θα είναι έτος κριτικής διατροφής και όλα αυτά πρέπει να τα αναδείξουμε, γιατί σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει αποδεικνύεται ότι πάνω από το 25% του τουριστικού ρεύματος μπορεί να πάει σε μια περιοχή μόνο για τον γαστρονομικό του τουρισμό. Άρα όλα αυτά συνθέτουν μια ευρύ γάμα πραγμάτων που μπορούμε πραγματικά να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα πάνω στην ανάπτυξη διαφορετικών μοντέλων τουρισμού. Οι μορφές τουρισμού μπορούν να δώσουν τη δυνατότητα στην Κρήτη να έχει επισκέπτες όχι μόνο το καλοκαίρι, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι και πάνω σε αυτό εργαζόμαστε. Εδώ και 3 χρόνια είμαστε εταίροι στο πρόγραμμα αυτό το οποίο οργανώνεται από 6 χώρες. Με σκοπό να αναδείξουν τις πολιτιστικές αξίες και πώς μπορούμε να τις προσαρμόσουμε στο τουριστικό προϊόν. Νομίζω ότι σήμερα δίνεται η ευκαιρία μέσω του συνεδρίου αυτού που πραγματοποιείται στο επιμελητήριο να γίνει παρουσίαση όλων των συμμετεχόντων, ανταλλαγή εμπειριών και υιοθέτηση νέων πρακτικών για να μπορούμε να καθοδηγήσουμε και καλύτερα και τα μέλη μας και τους υπόλοιπους πολίτες που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν επιχειρηματική δράση όσον αφορά τις πολιτισμικές αξίες και να συνδέσουν με τον τουρισμό.